δεν υπάρχει κανένας που από το από τον κορμό της πολιτικής ζωής δεν υπάρχει κανένας που να μιλάει κατά του Μουσολίνη, και σχεδόν όλοι από το Βενιζέλο και κάτω δηλώνουν θαυμαστές του. Όχι μόνο στο Βενιζελικό στρατόπεδο, που ο ίδιος ο Βενιζέλος, αλλά και ο υπαρχηγός του, ο Μιχαλακόπουλος, πολιτικός από την Πάτρα, που είχε πολύ στενές σχέσεις με την Ιταλία, αλλά το ίδιο και στο Βασιλικό στρατόπεδο, όπου όλοι πρακτικά δηλώνουν θαυμαστές του Ιταλικού φασισμού. Ευθύς εξ αρχής και μέχρι το τέλος. Και αν θέλετε, στις εφημερίδες της εποχής, κοιτάζοντας και τις συντηρητικές, αλλά και τις κεντρώες, τα Αθηναϊκά Νέα, όπως λέγονταν τότε τα Νέα, το Ελεύθερο Βήμα, όπως λέγονταν τότε το Βήμα, υπάρχει ομόθυμη αγάπη για τον Μουσολίνη, πιο μετριασμένα συναισθήματα για τον Χίτλερ. Αλλά και εκεί, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποια από όλες αυτές τις εφημερίδες ασκούσε κριτική στο Χίτλερ. Μπορεί να υπήρχαν επικριτικά άρθρα, κυρίως σε σχέση με την διεθνή του πολιτική, αλλά όχι σε σχέση με την εσωτερική του πολιτική. Αντίθετα, ο Χίτλερ, για παράδειγμα, επαινούνταν πολύ συστηματικά από τον Νεολόγο της Πάτρας, πολύ σημαντική εφημερίδα εκείνη την εποχή, φιλελεύθερη. Όλα. Και προβαλλότανε σαν πρότυπο για το πώς πρέπει να στηθεί η ζωή στην Ελλάδα μετά την επικράτησή του στη Γερμανία, αφού είχαν γίνει φανερά τα αποτελέσματα της πολιτικής του στη Γερμανία.